Για το μνημόνιο, το χρέος, την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μίλησε κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του στην Πάτρα ο βουλευτής και υπεύθυνος ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά προσανατολισμένος στην ιδέα των πολιτικών συνεργασιών, μιας κυβέρνησης δηλαδή η οποία θα έχει το μέγιστο δυνατό πολιτικών συνεργασιών και τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία στους Έλληνες πολίτες. Οι πολιτικές δυνάμεις θα κριθούν και στο θέμα αυτό, πριν από τις εκλογές, δηλαδή τις στρατηγικές συνεργασιών έχουν. Ο κύριος Σταθάκης τόνισε ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος είναι σταθερές για το κούρεμα 60%. Παράλληλα, τόνισε ότι σταθερή είναι και η προσήλωση στην Ευρώπη και στο ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε φυλακή από την οποία όμως δεν μπορούμε να βγούμε. Η αναγκαιότητα κουρέματος του χρέους δεν προκύπτει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια de facto πραγματικότητα, την οποία την αναγνωρίζουν όλοι. Δηλαδή, όλοι αναγνωρίζουν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσκομίζει κάποια καινούργια, δεν γίνεται το χρέος να αποπληρωθεί με τη μορφή και τη δομή που έχει σήμερα. Αυτό είναι δεδομένο. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαμόρφωση των καλύτερων προϋποθέσεων και της σκληρής διαπραγμάτευσης που πρέπει να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να καταστεί πραγματικά βιώσιμο. Είναι μια ευκαιρία μπροστά μας το να μπορέσουμε να στρέψουμε οποιοδήποτε πόρο στο να πάει να διορθώσει καταστάσεις που υπάρχουν και όχι να τρώγονται τα λεφτά σε μελέτες και γύρω-γύρω και σε έργα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή και με την προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει πια σε όλο το κοινωνικό ιστό. Το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πολιτική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι ανεξαρτήτως κόστους. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάση θυσία. Παράλληλα, μίλησε για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας έμφαση στη γεωργία και τη μεταποίηση με αναβάθμιση του ρόλου τους και την δημιουργία νέων προϊόντων, στην αναδιάρθρωση της κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των στρωμάτων που έχουν υποστεί πλήγμα από το μνημόνιο, στην αναβίωση των πόλεων και στην στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. Σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχώρισε τις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές από τις συνήθεις αυτοδιοικητικές εκλογές που έχουν συνήθως πιο έντονα αυτοδιοικητικά στοιχεία και τους έδωσε πολιτικό χρώμα, πολιτικοποίησε τις εκλογές. Ακόμα υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει κυβέρνηση, θα πάρει πίσω τις επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται σε κρατικοποίησεις του παρελθόντος. Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ. Εμείς είμαστε κριτικοί απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Θέλουμε αλλαγές, αλλά σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και εμείς θέλουμε απλοποίηση πολλών από τα πράγματα και της διαδικασίας και της γραφειοκρατίας κτλ. Αλλά σε αντίθεση με την βασική κατεύθυνση αυτών των αλλαγών που επιχειρεί η κυβέρνηση, αυτό θα έχει τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά κυρίως θα αλλάξει σημαντικά και θα θίξει βασικούς κλάδους της οικονομίας. Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει σε ριζικές αλλαγές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.